Είμαι 17 χρονών, γεννήθηκα το 2004 και βασικά ποδηλατώ ολόκληρη μου ζωή, είτε mountain bike είτε road bike. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός και θυμούμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες φορές που έκανα ποδήλατο χωρίς βοηθητικά τροχάκια. Ο μπάς μου έφκανε ένα τροχάκι και συνέχεια έπεφτα. Δεν ήθελα να κάνω χωρίς τροχάκι, ήθελα πίσω. Αλλά eventually έμαθα και τότε νομίζω δεν σταμάτησα από εδώ ποτέ. Η κίνηση που με έβαλε στην ποδηλασία ήταν το ότι γράφτηκα σε ακαδημία. Ήταν η αδερφή μου γραμμένη ήδη, οπότε ξέραμε πού να πάμε, τι να κάνουμε και η ακαδημία ήταν η Bike in Cyprus με προμήτρα την Δήμητρα Μιχαηλίδη, η οποία είναι ακόμα προμήτρια μου 10-11 χρόνια μετά. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που η προμήτρια μου ήξερε να μου μάθει τεχνική, δηλαδή πώς να κατεβαίνω με το ποδήλατο, διάφορα πράγματα, να μου δείξει τον δρόμο. Και ήμουν τυχερός και που ήταν, είναι σπουδασμένη η προμήτρια και μπορεί να βάλει ακόμα σήμερα πρόγραμμα για να προπονήσει. Το στυλ μου στην ποδηλασία είναι τα πάντα. Δηλαδή road, downhill, cross country, θέλω να κάνω και gravel, αρέσκει μου. Βασικά οτιδήποτε πάνω σε ποδήλατο θεωρώ ότι μπορώ να κάνω και να περάσω καλά. Σίγουρα το στοιχείο μου είναι το cross country, το οποίο βασικά είσαι σε μια mountain bike διαδρομή και εγκυκλική, κάνεις 4-5 γυρούς ανάλογα με τη διαδρομή και έχει ανήφορα, κατήφορα, δύσκολα τεχνικά κομμάτια. Φουλ μέρα έξω στο βουνό με το ποδήλατο, με το backpack μου, η τέλεια μέρα για μένα πιστεύω. Φέτος μετά το που τέλειωσα σχολείο ήρθε η ώρα, ο καιρός να πάω και εγώ στο στρατό. Είμαι τυχερός, επιλέγηκα για να μπω στο λόγο αθλητό. Μπορώ όχι μόνο να συνεχίσω την ποδηλασία και τον αθλητισμό, αλλά σαν ένας χρόνος που μπορείς να αφοσιωθείς μόνο στο ποδηλάτο. Φεύγω που το στρατό πρωί γύρω στις 8:30 με το ποδηλάτο, αφού το μέσο που κινούμε είναι το ποδηλάτο. Και πάω σπίτι, κάνω ένα πρόγευμα και μετά φεύγω για προπόνηση. Όσες ώρες θέλω, βασικά όσες ώρες γράφει το πρόγραμμα. Τα κύρια μέρη που κινούμε είναι ο Μαχαιράς, και για mountain bike και για road, αλλά και το πάρκο στα θαλάσσα και ο Άρωνας είναι συνηθισμένοι, το οποίο γιατί είναι κοντά και είναι εύκολο να παίζουμε ποδήλατο. Εκτός που όμως για μια μεγάλη προπόνηση road μπορεί να πάω οπουδήποτε και εν τούτον το ωραίο μου ποδήλατο, ότι ξεκινάς από ένα σημείο και μπορείς να βρεθείς μακριά. Και πραγματικά απολαμβάνω το συναισθήμα του ότι είναι απλά κάτι που διάσει του κίνηση εσύ ο ίδιος και πάει παντού, πραγματικά παντού. Στην προπόνηση πάω σπίτι και συνήθως τώρα το καλοκαίρι είναι ζέστη, οπότε κάνω το recovery shake μου, τρώω το φαΐ μου και πέφτω λίγο να κοιμηθώ επειδή χρειάζεται ο ύπνος. Ξυπνώ, ετοιμάζουμε και πάω ξανά στο γυμναστήριο βασικά. Στο γυμναστήριο είτε να κάνουμε προπόνηση δύναμης, δηλαδή με τα βάρη, είτε μπορεί να έχει έτσι λίγο explosiveness.
ένα πρόγραμμα, πάντα κάτι διαφορετικό. Και είναι τούτο που μου αρέσει στην προπόνηση μου, ότι θα κάνω τα ίδια πολλές μέρες. Και νομίζω κρατάμε και έτσι ανυπόμονο να πάω προπόνηση, να πάω προπόνηση. Μόλις τελειώσει μια άμαση του γυμναστήριου, να κάνω έτσι λίγο το stretching μου. Κάναν 20 λεπτό. Άσκησης που συνιστά ο προπονητής του γυμναστήριου και η προπονήτρια. Και μετά να πάω στην έτσι να κάνω τον μπάνιο μου. Να φάω ένα καλό γεύμα για να με κρατήσει την ημέρα. Και έτσι να κάνω λίγο το recovery μου με την Ice Power. Για να ετοιμαστώ για την επόμενη μέρα. Βάλω το Active Gel που έχει διπλή δράση της Ice Power. Για να είμαι έτσι ακόμα πιο ετοιμός για την επόμενη μέρα. Και φεύγω να πάω στο στρατό. Εννοείται θέλω να ταξιδέψω πάρα πολλά μαζί με ο ποδηλάτο. Θέλω να δω το που όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, δηλαδή, δεν ξέρω. Θέλω να δω πολιτισμό μέσω του ποδηλάτου. Τούτον έκαμε πάρα πολλά excited. Αν ποδηλατώ, είμαι χαρούμενος.